Καλησπέρα συνδρομητές του Hairdressing News. Είναι συνδρομητές? Όχι, νομίζω είναι μέλη, είναι μέλη. Είναι μέλη, είναι μέλη, τα καρπούζια του Βαγγέλη. Λοιπόν, βρισκόμαστε. Δεύτερη μέρα του Hairfest, είμαστε Κυριακή. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Ευχαριστούμε, ΔΕΗ. Μόλις τέλειωσε το show μας, είμαστε σε τι κατάσταση? Να, κοίτα, με τρέμω. Καταπληκτικό. Ό,τι καλύτερο έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Hairfest, ευχαριστούμε. Να προσκαλέσουμε κάποιον μαζί μας. Ναι, έχουμε ένα καινούριο μέλος του Hairdressing. Σε έχουμε ξαναδεί. Δεν την έχουμε ξαναδεί, παρακαλώ. Άρα είναι καινούριο μέλος. Το όνομά σας? Αναστασία με λένε, Τζιμαγιόρια αν μετράει. Αναστασία, πώς φάνηκε το σοου γενικότερα, δεν θα πεις για μας? Εντάξει, θέλω να πω και για εσάς όμως. Γενικότερα εγώ έχω πάθει την πλάκα, μου πρώτη φορά είμαι σε κάτι τέτοιο. Τα βλέπω όλα αυτά από κοντά. Ειδικότερα όμως που αυτό μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, είδα σημαίακια, είδα φωνές, είδα δώρα, είδα τα πάντα. Στη μοντέλα, όχι τα κουρέματα. Εγώ έπαθα ένα τσότσο, όπως λέει και η νεολαία. Έχω να πω κάτι, δεν τα είδε, ήταν backstage και απλά τα άκουγε. Η αλήθεια είναι ότι τα είδα γιατί τρούπωσα από εκεί πέρα, οπότε σας είδα και έχω βγάλει και βίντεο. Αναμένουμε να το δούμε, δηλαδή όντως τι άλλες, παθιά να καταπιούμε, τι κάναμε, τα πάντα κάναμε. Τα πάντα κάναμε. Δώρα κάναμε, κουρέματα κάναμε. Τι άλλο. Σοου, πασαρέλα. Νομίζω ότι μας δώσατε ένα ολικό έτσι το τι κάνετε σαν ομάδα. Ήταν experience. Ήταν ένα experience. Σαν το Hairfest. Σαν το Hairfest του 2024 συγκεκριμένα και γενικά. Σωστά. Σωστότατα. Όμορφα. Πάμε για ένα κλείσιμο. Πάμε για ένα κλείσιμο. Θέλουμε να μάθουμε κάτι και άλλες πληροφορίες, φαντάζομαι. Θέλω κάτι έτσι λίγο. Θέλω, το είπατε λίγο, αλλά θέλω να το πούμε και εδώ για αυτούς που δεν ήρθαν, να μας πείτε την πηγή έμπνευσης αυτής της παρουσίασης. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια. Είχαμε ξεκινήσει, χωρίς να το ξέρουμε, μία σειρά. Okay, είχαμε δημιουργήσει την πρώτη σεζόν. Μετά από 1 χρόνο τη δεύτερη, την τρίτη και έχουμε φτάσει στο ίσως τελείωμα της 4ης σεζόν. Σημαντικά. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει και δημιουργήσαμε κάποιους χαρακτήρες, μια φυλή, η οποία είδαμε πως εξελίσσεται μετά τις αντιξότητες. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα με λίγα λόγια. Όσο θέλετε, εμείς εδώ είμαστε. Στην ουσία, οι πρωταγωνιστές μας νίκησαν τον πόλεμο, δεν απόλαυσαν για πάρα πολύ αυτή την ηρεμία. Έγιναν Human Tribe, ήταν η κολεξιόν μας τον Νοέμβρη του 2022 στο Hairfest στην Αθήνα, όπου εκεί ξεκίνησαν να πολεμάνε όλους αυτούς που ήθελαν να πάρουν την εξουσία και δεν ήταν ιδιαίτερα καλοί. Συγχωρείτε, αποσυντονίστηκα, έχουμε τον Άμπε που χορεύει. Οπότε έχουμε φτάσει στο 2024, μετά από όλες τις αντιξοότητες, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, ναι. Οπότε έχουν λάβει αυτοί οι χαρακτήρες μας την κυβέρνηση και αρχίζουν και έρχονται σε μία άλλη πλευρά. Αρχίζουν και γίνονται κακοί, γιατί προσπαθούν να κρατήσουν την θέση τους, ασκώντας πίεση σε αυτούς που ίσως απειλήσουν την εξουσία. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένα βάθος σε όλη την παρουσίαση. Ήταν κάτι πολύ πιο έτσι deep που δεν περιμέναμε. Θέλω να μας δώσετε τώρα και ένα μήνυμα εδώ πέρα στην κάμερα σε όλα αυτά τα μέλη του Hairdressing που δεν κατάφεραν να είναι εδώ σήμερα. Τι θα λέγαμε? Του χρόνου να είναι κοντά μας. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εμείς, αλλά δεν έχει σημασία. Του χρόνου να είναι κοντά μας. Θα είμαστε εδώ, μπορεί να μην είμαστε πάνω στη σκηνή. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καταπληκτικοί. Χαρήκαμε και για την γνωριμία. Χαρήκα και εγώ πάρα πολύ. Να μας ξανάρθεις, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο Hairdressing News. Εντάξει, αν είστε κι εσείς, εγώ ελπίζω να παρουσιάσετε βέβαια κιόλας. Κάποια στιγμή, γιατί όχι να παρουσιάσουμε το Hairdressing News, ίσως και το Hairfest. Oh. Έχει πέσει σαν πρόταση. Okay. Το ματάκι δεν το είδανε. Δεν το είδανε. Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρώτοι εδώ τα δίνουμε. Εδώ πέρα το backstage είναι λογικό να υπάρχει το κάτι παραπάνω. Έτσι. Τέλεια. Καλή συνέχεια. Αναμένουμε τα επόμενα. Σε όλα όσα κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.